Πάμε τώρα να δούμε τους μαϊμού τεχνικούς της ΔΕΗ που εξαπατούσαν ηλικιωμένους. Έχουμε τώρα να πεις απ' τ' άλλο, κυριολεκτικά. Και μάλιστα τους έχουμε σε φωτογραφία μετά από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ναυπλίου. Φίλιππε, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία αυτών των τριών μπουμπουκιών, Ρωμά από το Ζεφύρι, που εμφανίζονταν μάλιστα καλοντημένοι στα θύματά τους και τους εξαπατούσαν λέγοντας τι, ότι είναι τεχνική της ΔΕΗ. Και μάλιστα λίγη ώρα πριν συλληφθούν, τι είχαν κάνει? Είχαν μπει στο σπίτι μιας 80χρονης, όπου της είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα με τα φωτοβολταϊκά πάνελ που έχει στο σπίτι της, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος ακόμα και έκρηξης. Οπότε πρέπει να μπουν μέσα στο σπίτι. Έτσι κατάφεραν να τις ξαφρίσουν 18.000 ευρώ από μία 80χρονη γιαγιά. Μιλάμε λοιπόν για τους τρεις οι οποίοι έχουν δράσει σε Ηλία, Αχαΐα και Αργολίδα. Είναι ο 39χρονος που βλέπουμε τώρα, ο Χρυσοβαλάντης Παντελάκης. Δείτε αυτές τις μουτσούνες. Μην τις θυμίσεις. Και σε λίγο θα δούμε και μια άλλη υπόθεση. Με γιαγιά που πέταξε το μπαλκόνι 20.000 ευρώ σε απατεώνες. Πάμε πρώτα όμως να βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε εδώ πέρα τις φάτσες τους. Πρώτος είναι ότι ο Χρυσοβαλάντης Παντελάκης, 39 χρονών. Δεύτερος είναι ο 49χρονος Αθανάσιος Ζωγράφος. Και τρίτος είναι ο 46χρονος Ιωάννης Θεοδόρου. Αυτοί είναι οι τρεις που συνελήφθησαν από την ΟΠΚΙ και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ασφάλεια ναυπλίου, όπως καταλαβαίνεις, και θα ακολουθηθεί ο δρόμος προς την εισαγγελία. Το θέμα είναι συγκεκριμένοι εξαπατούσαν ηλικιωμένους. Εξετάζεται η δράση τους και σε ποιες περιοχές της χώρας. Α, αυτό. Γιατί αυτοί πώς λειτουργούν? Πηγαίνουν για λίγες μέρες στον τάδε νομό. Αργολίδα, Χαΐα, στην άλλη εβδομάδα πάνε στον Πειραιά. Διακοπές. Μετά πάνε Κόρυθο. Μετά από Κόρυθο μπορούν να πάνε στο Παγκράτη. Μετά το Παγκράτη να πάνε στη Λαμία. Μετά από τη Λαμία να πάνε στις Πέτσες. Σε νησιά βέβαια δεν πηγαίνανε. Πρέπει να ήταν οδικός για να μπορέσουν την κοπάνη να φύγουν. Γι' αυτό και δεν έχουμε ακούσει συμβάντα τέτοια σε νησιά. Έτσι ακριβώς. Πού θα πας? Πού θα πάνε? Το θέμα είναι να πατήσουν γκάντι και να εξαφανιστούν. Άρα σε νησιά δεν είχαν χτυπήσει συγκεκριμένες. Ναι, αλλά η δράση τους φαίνεται ότι δεν να είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν υπάρχει περιορισμός. Έτσι. Γι' αυτό και το λόγο ζητάνε οι αρχές ηλικιωμένους, οι οποίοι μπορεί να έχουν πέσει θύματα των συγκεκριμένων ή από πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν οτιδήποτε, να καλέσουν άμεσα και να δώσουν πληροφορίες στην ελληνική αστυνομία. Είναι, μπορούν στο 100 και ανώνυμα ακόμα να δώσουν πληροφορίες αν κάποιοι φοβούνται τους συγκεκριμένους.